Αίτηση προς το Δήμο Ηράκλειας υπέβαλαν το πρωί της Παρασκευής τα μέλη της αναπτυξιακής περιβαλλοντικής κίνησης του Παλαιοκάστρου, τα οποία μέσω του νομικού τους εκπροσώπου ζητούν τα αντισταθμιστικά ωφέλη που προκύπτουν από το ΧΙΤΑ να δοθούν στο ακέραιο στα τοπικά διαμερίσματα Παλαιοκάστρου και Μελενικητσίου, διότι τα χωριά τα οποία γυτνιάζουν με το χώρο ταφής έχουν υποστεί, όπως λένε, τις μεγαλύτερες βλάβες. Επειδή η απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο εδώ δεν αναφέρει για πού θα πάνε. Και επειδή οι πληγήσεις, οι πληγέντες, οι περιοχές, αν θέλετε, και βάσει αυτό έχει συμβεί και στη Φιλής κάτω στην Αθήνα, τα αντισταθμιστικά ωφέλη θα πρέπει να πηγαίνουν στους κατοίκους της περιοχής που είναι δίπλα στο ΧΙΤΑ. Αυτό είναι το Παλαιόκαστρο και το Μελενεγκίτσι. Ζητάμε από το Δήμο, όπως έχουν πάρει μια απόφαση για να έρθουν τα χρήματα στο Δήμο, θα ζητήσουμε από το Δήμαρχείο, το Δήμο να έρθει και το Διοικητικό Συμβούλιο να έρθουν αυτά τα χρήματα στις πληγήσεις περιοχές. Τα μέλη της περιβαλλοντικής κίνησης δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν ποια είναι η πρόθεση του Δήμου, γι' αυτό και εκ των προτέρων θέλουν τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής ότι θα βοηθήσει τα συγκεκριμένα τοπικά διαμερίσματα. Το καταθέτουμε εμείς επίσημο αίτημα σήμερα από τον Παλαιόκαστρο για τους κατοίκους του Παλαιοκάστρου και του Μελενικίτσιο, να δοθούν μόνο σε αυτές τις περιοχές οι οποίοι έχουν αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό το ζητούμε και για μας είναι αδιαπραγμάτευτο, θα σας το πει και ο Πρόεδρος εδώ, ότι αυτό δεν μπορεί να μην δεν το πάρουν αυτές, διότι για μας θα είναι κάσους μπέλι. Μάλιστα, ο Δημήτρης Κυριαζίδης επισημαίνει ότι δεν θα δεχθούν σε καμία περίπτωση με αυτά τα χρήματα να καλυφθεί η αύξηση που θα επιβάλλει ο ΦΟΔΣΑ από τις αρχές του έτους. Δεν μπορεί αυτά τα χρήματα να έρθουν και να πάνε στους άλλους πολίτες του Δήμου Ηράκλειας. Δεν έχουμε εμείς κάτι με τα άλλα τα δημοτικά διαμερίσματα, αλλά σε όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχει ηχοματερή, όπου υπάρχει ΧΙΤΑ, αυτοί που παίρνουν τα αντισταθμιστικά ωφέλη είναι εκεί τα τοπικά διαμερίσματα, τα κοντινά τοπικά διαμερίσματα. Δεν μπορεί να έχουμε εμείς τα σκουπίδια και οι άλλες περιοχές να υποφελούνται από αυτό. Οπότε θέλετε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ναι, για εσάς που είστε... μα είναι λογικό να θέλουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Οι ίδιοι πάντως τονίζουν πως αν χρειαστεί θα φέρουν το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν ο Δήμος δεν πάρει μία απόφαση εδώ, τότε θα μαζέψουμε υπογραφές από τους κατοίκους της περιοχής και θα το φέρουμε στο Δημοκρατικό Συμβούλιο και θα έρθει σύσσωμο και τα 2 χωριά να υπερασπιστούμε το νόμιμο και ηθικό δικαίωμά μας σε αυτήν την κατάσταση των αντισταθμιστικών ωφέλη, τα οποία δεν μπορεί να πηγαίνουν. Π.χ. δεν έχουμε τίποτα με τα χωριά που είναι π.χ. ο Λιθότυπος και εκεί, αλλά είναι τόσο τεράστια μακριά που εμείς τα ζητάμε και να πάνε εκεί που είναι το πρόβλημα.